Ο ποδοσφαιστής Θηελλάς Αιγίου Μάριος Πιλιωτόπουλος. Μάριε, μια ισοπαλία για τη Θηελλά σήμερα. Θεωρείς ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερο στο παιχνίδι? Είχατε προηγηθεί στο 36ο λεπτό. Μετά γύρισε το παιχνίδι σε 1-2. Μετά πήρε κόκκινη ο παίκτης του Άρη και ανεβήκατε πάρα πολύ. Και ειδικά μια ευκαιρία σας το 84, η διπλή αυτή ευκαιρία μπροστά από το τέρμα, θα μπορούσε ίσως να σας είχε δώσει την νίκη, θεωρείς? Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ καλύτερη. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε. Ήταν και λάθος δικός τους. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε. Πήραμε στην αρχή, ήμασταν αρκετά καλοί. Πήραμε μια καλή ψυχολογία. Φάγαμε ένα άσχημο γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Μετά μας κάνανε την ανατροπή με ένα τεράστιο λάθος δικό μας, το οποίο μας έφερε λίγο μια αναστάτωση. Μετά το βρήκαμε, πήρανε μια κόκκινη. Καταφέραμε να πάρουμε λίγο ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογία, παίξαμε λίγο καλύτερα, χάσαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες μπροστά, βάλαμε άλλο ένα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θεωρείς δίκαιο την ισοπαλία βάσει της εικόνας του σημερινού αγώνα που είχατε εσείς και της εικόνας που είχε ο αντιπάλου? Τα λάθη είναι δικά μας. Οπότε ουσιαστικά είναι δίκαιο αυτό που έγινε, εφόσον δεν καταφέρουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Να είσαι καλά.